Πριν δύο εβδομάδες έκανα ραντεβού με δισκογραφική. Για πες. Πότε μπαίνουμε στούντιο. Μου είπαν ότι δεν θέλουν όλη την πάντα. Αλλά. Μόνο εμένα. Το θέμα είναι ότι το διαλάμε. Η Ρίτα φεύγει. Ο άλλος υπογράφει συμβόλαιο μόνος του, αφήνει την πάντα. Άρα φεύγει από το μαγαζί. Εσύ παντρεύεσαι την ξυνή σου και πας Λονδίνο. Το διαλάμε. Τέλος εποχής. Μίλα μου, Βρώμικα. Today my head is in a mess. Today I'm not a sad potential. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fuck out of my life. Γιατί ρε παιδιά, έχει τρελαθεί. Έτσι ξαφνικά. Τι μαλακίες είναι αυτές ρε. Α, γι' αυτό ήταν έτσι. Αυτό δεν θα το επιτρέψω. Έλα μου χαλάς, σου ρίτω να χαλ χατ χαλάς. Φέρτο εδώ ρε, φέρτο εδώ. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ο Μπράσος 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 είναι. Λοιπόν, καθίστε να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, να Τι ακριβώς κάνουμε εδώ? Βόλτες στην καλοκαιρινή Αθήνα. Είπαμε να μαζευτούμε να συζητήσουμε, όχι να πάμε να δούμε την Ακρόπολη. Κύριε Μπράτη, ήταν δική μου ιδέα. Ξέρετε, να πάμε έτσι μια εκδρομή όλοι μαζί, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, να ανοίξει το μάτι μας. Ξέρετε, εγώ φεύγω σε λίγες μέρες. Να ανοίξει, Δεσποινίδα, το ματάκι μας, να ανοίξει. Να πάμε Σούνιο, Ανάβησο, να φάμε το ψαράκι μας, να σας αποχαιρετήσουμε σαν άνθρωποι. Εδώ κάνουμε γύρω-γύρω στα δύο Πανεπιστημίου Σύνταγμα, λες και είμαστε Ιαπωνές. Έχω και ψοφοβία. Κύριε Μπράτο, smile! Ορίστε. Καλά, εσείς δεν λέτε τίποτα. Τι να πω, κύριε Μπράτο, εγώ τι να πω. Αφήστε τες λίγο να ξαλεγράρουν. Έχουμε και αυτή τη σοβαρή τη κουβέντα μετά και είπαμε έτσι να κάνουμε το χατήρι στο Ριτάκι που είναι στεναχωρημένο με τον πατέρα της, με το μαγαζί που θα φύγει. Ξέρετε, με όλα. Ποια είναι στεναχωρημένη, ρε Σότο? Όλο χαμόγελα είναι. Χάλια είναι. Ξέρω εγώ τι λέω. Γίνεται μάχη μέσα της. Παλεύει το εγώ με το υπερεγώ και της βγαίνει άρνηση. Αμήνεται τώρα αυτή. Αμήνεται στον πόνο. Στον πόνο αμήνομαι εγώ, κύριε Παντελάκη μου, που μου έχει ψήσει όλοι στο κεφάλι σαν τηγανιτό αυγό. Α, αμέσως. Ευχαριστώ. Καλά, γιατί δεν μου δώσετε ραντεβού στο μέρος που θα γινόταν η κουβέντα, ώστε να τα πούμε σαν άνθρωποι? Γιατί κατά βάθος αυτή την κουβέντα δεν θέλουμε να την κάνουμε. Παλεύουμε τώρα εμείς μέσα μας. Παλεύουμε. Το εγώ με το υπερεγώ. Καλά, παλέψτε μέσα σας και όταν νικήσει το υπερεγώ, πείτε του να με πάρει τηλέφωνο. Okay. Κύριε Μπράτε. Αν νικήσω το εγώ, να σας πάρει τηλέφωνο. Άντε ρε φρενοκομεία. Ρε παιδιά, παρατηρείτε κάτι?
Με το που έφυγε ο Δυσίωνος, έτσι άλλαξε η ατμόσφαιρα. Ναι, μωρέ, με το μαλάκα που ήθελε να τα πούμε Σόνι και καλό. Εδώ και τώρα. Ναι, μωρέ, ήθελε να μας χαλάσει το κέφι. Ναι, μωρέ. Μωράτε να το κομπλεξικό τώρα, μας έχει πρίξει να πούμε, εντάξει. Καλά, Παντελάκι, εσύ μέχρι να ξαναφυτρώσει το μουστάκι, τσιμουδιά. Αλήθεια, ρε Παντελάκι. Γιατί πήγες και έγινες αγκόλος. Τώρα σε μικρή τι καταλαβαίνεις. Έλα, κόφτε το. Έλα, κόψε τις μαλακίες κοντζά. Και εσύ, μικρή, όταν μιλάνε οι μεγάλοι, σουτ. Σουτ, να κάνεις εσύ. Που πας και κοτσάρεις εκεί πέρα ένα κολόχαρτο και δεν ρωτάς κανέναν. Ρε πλάκα μου κάνετε. Προχτές το συζητάγαμε όλη μέρα. Ναι, αυτό συζητάγαμε όλη μέρα, Σωτήρη, και αποφάσισαμε όλοι μαζί ότι δεν θέλουμε να πουλήσουμε το μαγαζί. Ποιος το αποφάσισε, ρε Αστερόμπι, ποιος το αποφάσισε, ε? Ο ψηλός που σε ένα μήνα θα μας χαιρετάει από το Big Ben ή ο Τριαντάφυλλος που τον κάναμε άνθρωπο και μετά να και οι μπάντες, να και οι μπαρμπαδίμοι, να και όλα. Ή το ρητάκι που θα φύγει θέλει δεν θέλει. Δεν θέλει. Συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι. Όχι. Εγώ θα μιλήσω. Ναι, μετά από μένα όμως. Όχι. Θέλω να μιλήσω πρώτος. Εγώ το είπα. Έλα, τέλειο να κάνω πρώτος και δεύτερος. Θέλω να μιλήσω Τριαντάφυλλος. Νομίζω ότι έχει περισσότερες εξηγήσεις να μας δώσει. Από πότε έπαψες να είσαι με το μέρος μου? Από πότε έπαψες να τα μοιράζεις όλα μαζί μου? Τέλος χρόνου. Ωραία τα είπες, μπράβο. Να μιλήσω τώρα. Όχι. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε όλοι ότι μου κάνανε μια πρόταση. Δεν είπα ποτέ ότι σας γράφω στα αρχίδια μου και σηκώνομαι και φεύγω. Είπα απλά ότι το σκέφτομαι, όπως θα έκανε ο καθένας σας. Και δεν είπα το ναι. Αν πεις το ναι και κάνεις το δίσκο, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Ότι φεύγεις από την πάντα. Που πάει να μπει και από το μαγάζι. Τι με κοιτάς, ρε άνθρωπε. Θα πας να κάνεις όλο καριέρα και πού και πού θα πετάγεις να κάνεις και τον μπάρμαν. Δεν κακή ιδέα. Μόνο μην κλείσεις μακριά και σε φάνει δρόμοι, ε. Τι πετάγεσαι εσύ, ρε. Κοίτα και με χάσει τα λεφτά σου. Δεν τρέπεσαι. Που δεν έχει ο άλλος μία και του ζητάς λεφτά. Εγώ ρε του είπα να μου δώσει λεφτά. Οπότε έχει, του είπα. Ναι. Με χαμηλό επιτόκιο. Άντε, ρε, παπά. Δηλαδή, Τριαντάφυλλο, ο δίσκος που θα κάνεις, αν τον κάνεις, θα είναι με τα τραγούδια της μπάντα, σωστά. Ναι. Αν τον κάνω. Τι κουνιέστε, ρε, όλοι. Ρε, τι θες τώρα, να τα ακούσεις από τα δόντια. Ναι, θέλω να τα ακούσω. Μας χρησιμοποίησες, Τριαντάφυλλε. Και τώρα που δεν μας έχεις ανάγκη... Παίρνεις τα τραγούδια σου και φεύγεις. Και λες ότι το σκέφτεσαι. Εκεί που το σκέφτεσαι, προδοσία είναι. Έπρεπε να πεις ή όλοι μαζί ή κανένας. Οι πάντες δεν είναι ένας άνθρωπος. Ρε, άμα δεν υπήρχε ο Μπαρμπαδήμος, ακόμα σπίτι σου θα ήσουν. Φτού σου, προδότη Θωμά. Ιούδα, Ιούδα. Ιούδα. Χώστα μου κι εσύ τώρα. Δεν έχω τίποτα να πω. Παιδες, καταλάβατε τώρα γιατί το έβαλα το πολιτήριο. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο Τριαντάφυλλος. Φυσικά δεν είναι μόνο Τριαντάφυλλος. Είναι και ο ψηλός που φεύγει. Είναι και το θέμα της Ρίτας. Πάει παρά, παιδιά. Μας τέλειωσε η παρέα. Δηλαδή, ρε ξάδερφε, ρε παιδιά, αυτό ήτανε. Πάει το πάρτι, τελείωσε. Α, μάλιστα, τι κάνετε. Ναι. Ναι, έχω αποφασίσει. Οκ, θα είμαι εκεί. Γεια σας. Ρε, βρωμόσκυλο, γιατί το βγάζεις αυτό από εκεί. Χαλάς, αλ' μαχάλε τάγκα. Α, ναι, ποιον. Ένα αγκάρτ. Ρε, μας κοροϊδεύει. Έλα, ρε Σότο, μην το μιλάς έτσι. Ο Σαντάμ είναι η σταθερή αξία του Μπαρμπαδήμου. Σούκραν, είστε κουάιες. Σωτώ, πες τους κάτι. Αυτό είναι δικό μου μπραντ. Δεν σας λέω κάτι. Αυτό είναι δικό της μπραντ. Μην το κάνετε εσείς. Το ξανακολλάει πάνω του. Φέρτο το. Τελείωσε. Ο Σαντάμ έχει δίκιο. Το μαγαζί δεν πωλείται. Δεν πωλείται. Και στο κάτω-κάτω, αυτό εδώ ήταν το όνειρό σου, ρε Σωτήρη. Λιλίκα μου, το όνειρό με εμένα, ναι, ήταν να ανοίξω ένα μαγαζί που να κάνει 12 ευρώ το ποτό και να ντρέπεσαι να πατήσει το ποδαράκι σου μέσα. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Και όχι ο Μπαρμπαδήμος. Αλλά, ακολούθησα την ομάδα. Και τώρα την ομάδα θα ακολουθήσεις. Και μην πεις ποια ομάδα. Καλά σου λέει. Και στο κάτω-κάτω είμαστε ακόμα όλοι μαζί. Οκ. Το βράδυ ξανανοίγουμε. Έτσι. We're caught in the trap.
I can work out because I love you too much, baby. But why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Καλώς όρισες τη δουλειά. Ευχαριστώ. With suspicious minds, with suspicious minds, and make a real dog dream. Και τους είπα όχι. Όλοι μαζί ψυχάνα. Εσύ δεν μιλάς. Το ξέρω ότι θα έλεγες όχι. Το ξέρα. Λες να τα καταφέρει ο μικρός. Είμαι σίγουρη. Αυτή τη στιγμή το μαγαζί χρειάζεται ένα push. Push! Τι, το δικό μας το μαγαζί! Ποιο του άλλου. Να πάρει λίγο τα πάνω του, ρε παιδί μου. Ρε, πες καλύτερα ότι έχεις χάσει από τη ζήλια σου που δεν έφυγε άλλος και γίνεται χαμός. Πιάσε τα push. Παιδιά, το μαγαζί χρειάζεται ένα όνομα τώρα. Να ανέβει επίπεδο. Ναι, και ποιος θα το κάνει αυτό. Με αναβείς. Ψηλέ, μην τάζεις, μην τάζεις. Τα ίδια έλεγες και τις προάλλες με το γάμο. Θα κάνεις, θα ράνεις και εκεί θα την έφερνες και τίποτα. Γιατί ρε, πρόλαβα, παντρεύτηκα. Τώρα θα τη φέρω. Αποχαιρετιστήριο δώρα από μένα στον μπαρμπαντή μου. Δεν μου λες αγάπη, τρελάθηκες. Παντρεύεσαι εσύ και θα την πληρώσω εγώ. Πρώτα-πρώτα δεν πάω σε άλλο γάμο για φέτος. Πήγα στο Καρβέλα. Τέλος. Έτσι σου είπε, ρε. Όπως το άκουσες. Μ' αρέσει που σκίζεται για πάρτι σου. Ρε γέλια που θα γίνουν. Πάρτι θα κάνει τριαντάφυλλος. Ρε φίλε, μην το πεις και ξεφτυλιστώ, σε παρακαλώ δηλαδή. Έχω πει στα παιδιά ότι έχει συναυλίες, ότι στεναχωρήθηκε πολύ που δεν μπορεί να έρθει και τέτοια τώρα, κατάλαβες. Τι παραμυθάσεις, ρε. Μην πεις τίποτα, γιατί θα γίνω ρόμπα, σε παρακαλώ. Άντε, ρε, για πάρτι σου. Δεν θα πω τίποτα. Ορκίσου. Τάφος. Να μη σου και να φυτρώσει το μουστάκι, ρε. Ορκίζομαι, ρε, είπα. Να δεις που θα πάρει και θα πει, έρχομαι με τα χιλιά. Ναι. Είπε ότι αν αλλάξει γνώμη θα με πάρει τηλέφωνο. Τι ώρα. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό μοιάζεις με όνειρο που φεύγει μακρινό και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο που δεν κατάλαβες ποτέ σου τι περνώ κι αν έχει γίνει η αγωνία μου βουνό. Κόφτε το. Δώδεκα. Έλα, 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 τέλος πλάκα, παιδιά. Γεια σου, ρε Παντέλο. Τάφε. Εσύ είσαι για μυστικά, αγόρινα μου. Έλα, εγώ μόνο στη Λιλίκα το είπα. Και εγώ μόνο στα κορίτσια το είπα. Έλα, ρε ψηλέ. Μη στεναχωριέσαι. Δεν έγινε τίποτα. Σιγά πια. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα αυτή η βύση. Τι, τη ξύνησε ο Μπαρμπαδήμος. Τη ξύνησε ο Μπαρμπαδήμος. Τι να κάνουμε τώρα. Τι, τη ξύνησε ο Μπαρμπαδήμος. Δηλαδή, τι σου είπε. Μου είπε. Σιγά, μην τρέχω τώρα στον Μπαρμπαδήμο να τραγουδήσω. Έτσι, που να της χαλάσει το πλυντήριο και να της βγαίνουν όλα τα βρακιά πράσινα. Έτσι. Που να της κοπεί η τυράντα μπροστά σε 50.000 κόσμο. Αστερόπι. Που να χάσει τις βαλίτσες της και να μην τις βρίσκει. Καλά, άστο. Σκέψε τον τριαντάφυλλο εσύ. Άλλος.
Που να ερωτευτεί γκόμενο μικρό τσούτσουνο. Εντάξει, μωρέ, αυτό έχει συμβεί σε όλες. Έλα ρε παιδιά, ξεκολλάτε. Σωτήρης. Να μην της πιάσει δίαιτα και να γίνει σαν τον Τεμιρούσο. Να πω. Που να της καεί το βίντεο. Μαλακία. Γιατί ρε παιδιά, αμέσως μαλακία. Μαλακία, μωράκι μου, μαλακία. Χαίστηκε τώρα η Βύση για το βίντεο. Έχει DVD. Να της καεί το DVD. Άλλος. Ζωντάμε. Έλα, ένα καλό. Να μην σάζεσαι να γνάψεις από εγώ κράνη φυσό. Βρε πράσινα σου λέω. Κατά πράσινα. Ανοίγω το πλυντήριο και τι να δω. Αυτά δεν ήταν τα δικά μου βρακιά. Αυτά ήταν του Σρέκ. Ναι. Έλα ντε. Ξέρω εγώ τι έπαθε, ό,τι έπαθε και το DVD που κάει και στα καλά καθούμενα. Άσε με σου λέω, όλη τη βδομάδα γκαντεμιά. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να δω τι άλλο θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Έλα, σ' αφήνω τώρα. Γεια, φιλιά. Τι θα κάνουμε, θα φύγουμε. Ναι, θα πάμε. Διακοπές όμως. Ωραία, πότε. Να πάμε. Τι έγινε, μωρό μου, σε πάτησα? Όχι, μωρό, τι με πάτησες. Η Βύση. Αχ, δεν το πιστεύω. Η Άννα! Βύση. Γεια. Είσαι θεά. Γεια, παιδιά, ευχαριστώ. Αχ, εμείς φταίμε που της μιλήσαμε. Κυρία Βύση, είστε καλά. Πείτε μας κάτι. Τώρα, εγώ θα βρεις την κατασκήνωση. Τι λέει. Έλα, να την βοηθήσουμε. Είστε καλά. Παιδιές, σας στέλνει ο μαλάρχης εσείς. Όχι. Όχι. Α. Τι λέει. Ποιοι είσαστε εσείς. Ο Γιώργος και η Μάρο. Α, πολλά ωραία. Και εγώ ποια είμαι. Μετατραυματική αμνησία. Δηλαδή, η αδερφή σας μετά την βίαιη πρόσκληση που είχε πάνω στο δέντρο και μετά την απότομη πτώση της. Sorry. Εντάξει, άστα. Προχωρήστε, γιατρέ. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή η Άννα δεν θυμάται Χριστό. Συγγνώμη, παιδιά, που διακόπτω. Οκ. Okay. Όταν λέτε Άννα, εννοείτε εμένα. Εσάς εννοούμε. Για να συνεννοούμαστε. Απλά να ξέρουμε πού πατάμε. Προχωρήστε. Ναι, τι λέγαμε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το επεισόδιο αυτό έχει προκαλέσει απώλεια μνήμης. Η οποία δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Γιατί τι ωραία έφυγε. Ναι, δηλαδή μπορεί να είναι σε 10 μέρες, μπορεί να είναι σε. Συνήθως όμως η μνήμη επανέρχεται με κάποιο αντίστοιχο σοκ. Ωραία. Γιατί δεν με πάτε πίσω στο δέντρο να ξανακουτουλήσω, να θυμηθώ. Άσε βρε Άννα το γιατρό να μιλήσει. Καλά, παιδιά, εγώ μια πρόταση έκανα. Ό,τι πείτε, εσείς είστε επιστήμονες. Επιπλέον. Το επεισόδιο αυτό μπορεί να ανακαλέσει μνήμες παλιότερων χρόνων. Εφηβικές, παιδικές. Καλή ώρα. Καταλάβατε. Α, γι' αυτό μιλούσε στα κυπριακά και νόμιζε ότι είναι στην κατασκήνωση. Α, γεια σου. Γιατρέ, έχετε ακροαστικά. Να το κοιτάξετε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το κοιτάξω. Αφήστε το. Θα λάβει τώρα τι λέω. Έτσι και μας πάρουν χαμπάρι δημοσιογράφοι και κανάλια, καήκαμε. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να την κρατήσετε σπίτι όσο χρειαστεί. Τι λέτε, γιατρέ μου, έχουμε υποχρεώσεις, συναυλίες, φεύγουμε την άλλη εβδομάδα στο εξωτερικό. Καλά, άμα φύγετε, να μου γράψετε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς τώρα προτιμάτε να βγαίνει τραγουδί σε αυτήν την κατάσταση, να πάει συναυλίες, να τραγουδάει κυπριακά και να μιλάει στους δημοσιογράφους και να λέει για κατασκηνώσεις και ομαδάρχες. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό σας λέω. Πρέπει να την μαντρώσετε να τελειώνουμε, άμα είστε σίγουροι. Γιατί. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ναι. Συγγνώμη, γιατί θα τα πάρω τώρα. Για μένα λέει μαντρώστε την. Δυστυχώς ναι. Και τι είμαι εγώ να με μαντρώσουνε δηλαδή, πρόβατο. Όχι. Είσαι superstar. Ποιος εγώ. Εσύ. Superstar. Δηλαδή, κάτι σαν το Σοκράτη. Ποιο Σοκράτη. Το Σοκράτη. Τον superstar. Θεό, 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 δεν με λένε. Κεριά, κεριά. Αυτό ρε παιδιά, Eurovision. Hello. Λοιπόν, Άννα, για να μην λέμε πάρα πολλά. Εσύ είσαι μια διάσημη τραγουδίστρια. Αλλά πολύ διάσημη. Άρα ψεύτη. Για να στο λέω τώρα εγώ. Ναι, Άννα μου, έτσι είναι όπως τα λέει ο γιατρός. Δηλαδή, για να καταλάβω, πόσο διάσημη. Πόσο διάσημη. Πιο διάσημη δεν γίνεται. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα, έχει κάνει πλατινέγγυου δίσκου. Εκατομμύρια θαυμαστέ. Όπου εμφανίζεται γίνεται χαμό. Πλακώνουν κανάλια δημοσιογράφοι. Χαμό! Πω, δηλαδή έχω μεγάλο πρόβλημα. Έτσι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Δεν πάω πουθενά. Κατά μία έννοια.
Και δεν μου λέτε, τι τραγούδια λέω. Α, τραγούδια. Αφήστε τα αυτά τώρα, τι παντομήμα θα παίξουμε, πείτε μου. Να πω. Να πεις, ναι. Πήγα συγκρότημα σου. Πάρω μια ιδέα. Μαύρα γυαλιά, φαρά. Καλά που γίνεις γιατρός. Θα είχε πέσει μεγάλη πείνα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Αφήστε τα αυτά τώρα. Άννα μου, θυμήθηκες κάτι. Ναι, αμέ. Δηλαδή, για πες με, Άννα μου, τι αίσθηση ακριβώς έχεις, τι θυμήθηκες περίπου. Έχω μια αίσθηση. Ναι. Ότι είμαι κάπου που έχει πολύ κόσμο. Έτσι λέω, θάλασσα. Χειροκρότημα. Ναι. Και είναι ένας τύπος κοντά μου με πολλά μαλλιά, πλούσια, χέτη. Και ένα πιάνο. Υπήρχε ένα πιάνο που έτσι το βάραγε και με τα πόδια νομίζω, ξέρω εγώ, τον καρβέλα λέει. Α, το καρβέλα. Ποιο? Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Είσαι καταπληκτική ασθενή. Κι εσείς, γιατρέ μου. Να σας πω, είστε παντρεμένοι. Σας παρακαλώ. Τι είναι αυτά που λες στο γιατρό? Όχι, όχι, δεν πειράζει. Αφήστε να πει. Γιατί. Πού είχαμε μείνει? Πουθενά. Γιατί? Γιατί πρέπει να φύγουμε. Ναι, κοιτάξτε τώρα, μια που θα φύγετε, ξέρετε. Επειδή εγώ, ξέρετε, είμαι θαυμαστής, Άννας, από παλιά. Άρρωστος. Άρρωστος. Ήθελα, αν είναι δυνατόν, ένα αυτόγραφο να μου δώσει. Πολύ ευχαρίστως, Να, μα, φυσικά. Έχετε στείλω και χαρτί. Πώς δεν στείλω. Το στείλω, εδώ είναι. Χαρτί. Να πάρουμε αυτό. Ναι, το πάρουμε. Αυτό είναι γνωμάτιο φυσικά. Θα πεθάνει έτσι και τους αυτούς. Γράψτε το πίσω. Ναι. Για εσάς, έτσι. Ναι, ναι. Στο γιατρό μου. Ναι. Πολύ αγάπη. Στο γιατρό μου. Για μένα, ναι. Αυτό. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στο γιατρό μου με πολύ αγάπη. Μαρία Φαραντούρη. Πάρε τηλέφωνο. Τώρα θα την πάρω ένα λεπτάκι. Τώρα πέντε. Τα φιλαράκια μου. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Πω, είστε καλά. Εμείς καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά, εντάξει. Ένα μικρό χτύπημα εδώ πέρα. Ωραία. Πω, πω, δεν θέλω να χαθούμε. Ούτε εμείς θέλουμε. Θα με πάρετε τηλέφωνο? Ναι. Δεν το έχουμε. Ναι, σωστά. Ούτε κι εγώ το έχω. Δεν πειράζει. Δώστε μου εσείς το δικό σας. Σας πάρω εγώ. Ναι. Χαρτί, στείλω γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Μισό, μισό. Παιδιά, η αδελφή μου. Γεια χαρά. Νίκη, να σου πω. Εδώ η κοπέλα. Κοίτα, φοβερό μαλλί. Κάποια μου θυμίζει. Ναι, τα είχες εσύ κάποτε. Πάμε, βιαζόμαστε. Εγώ πάλι το ίδιο ανέκδοτο, έτσι. Γεια σας, γεια σας. Τώρα μπορείς να μου πεις γιατί κάνουμε σαν να χωρίζουμε. Χωρίζουμε. Ρε μωρό μου, έχουμε περάσει τόσα. Τώρα θα χωρίσουμε. Εντάξει, έτυχε αυτό το πράγμα. Συνέβη, πρέπει να φύγεις. Τι να κάνουμε. Τζάμπα την πήρα εγώ την κοτρώνα. Κι εγώ γιατί φοβάμαι τόσο. Εντάξει, εσύ φοβάσαι τώρα γιατί αφήνεις το Θεό, κατάλαβες. Αφήνεις το Θεό να κυκλοφοράει μόνος μέσα στην πόλη. Θα πέφτει ο γυναικείος πληθυσμός. Μπα, μπα, μπα. Σε καταλαβαίνω, μην νομίζεις. Να σου πω, δε. Κανόνισε να έρθει καμιά καινούργια και να τη πεις προσλαμβάνεστε. Εγώ, μωρό μου, ό,τι πρόσληψη ήταν να κάνω, την έκανα. Ναι, αλλά δεν έρχεσαι μαζί μου. Πλάκα μου κάνεις. Δεν σου είπα να έρθω και λες όχι. Ναι, αλλά τώρα το μετάνιωσα. Ωραία, πάμε. Θα έρθω κι εγώ. Έλα. Όχι, έτσι το λέω, να σε δοκιμάσω. Έλα, θα έρθω κι εγώ, λέμε. Άστο, άστο να πάω. Να δω τι θα γίνει και με τον πατέρα μου. Να δω αν θα πάμε Αμερική. Και μετά βλέπουμε, ανεβαίνεις, να τις γνωρίσεις κιόλας. Πότε? Την άλλη εβδομάδα. Να σου πω, μην προκύψει μέσα στη βδομάδα κανένας κρεμανταλάς και σε πάρω τηλέφωνο και σου πω ο Σότος και μου πεις ποιος Σότος. Πού να προκύψει? Πού να προκύψει, στο νοσοκομείο ή στο καθαριστήριο που θα τρίβω χαλιά? Α, γι' αυτό δεν θα προκύψει? Για τ' άλλο. Για ποιο? Για αυτό. Οχ, έλα, 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 φεύγει, φέρε, 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 φέρε. Θα το χάσεις. Τα παιδιά! Άστα τα παιδιά, τους είπα στον Κηφισό. Έλα, φίλε, έχω και μέση. Έλα, έλα. Τους είπα στον Κηφισό, τώρα θα είναι στην Κηφισιά.
Σωτό! Δεν μπορώ να φύγω χωρίς να τις χαιρετήσω. Πάρ' ένα τηλέφωνο να δούμε που είναι. Θα χάσεις το λεωφορείο, λέμε. Σωτό, να σου πω. Σε παρακαλώ, πες τους ότι τους περίμενα και ότι δεν είναι εντάξει. Και ότι θέλω να μου προσέχουν τον Μπαρμπαδί μου και την πάντα, εντάξει. Να σου πω κι εγώ κάτι. Δεν με νοιάζουν ούτε οι Μπαρμπαδίμοι, ούτε οι μπάντες, ούτε τίποτα. Έλα. Δεν το λες αυτό. Ο Μπαρμπαδί μας είναι η περιουσία μας. Όχι αυτή. Αυτή. Σ' αγαπώ. Κι εγώ. Έλα, έλα. Πάμε, πάμε. Έλα. Φύγε, φύγε, φύγε. Τα παιδιά! Ρε! Να προσέχετε την ομάδα! Την ομάδα! Την ομάδα! Η αγάπη είναι μεγάλο πακέτο, στα σπίτια βάζει λουκέτο. Ρε πούστη μου! Sorry. Το πάμε άλλη μία? Όχι, όχι. Τι θα τον κάνουμε αυτόν? Έλα έξω, έλα από εδώ. Sorry. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν μπορώ να γράψω. Ρε παιδάκι μου, εγώ ξέρεις τι θέλω. Να σ' ακούσω να το λες όπως τότε στο μαγαζί. Που τ' άκουσε για πρώτη φορά. Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Δεν ξέρω. Τότε δεν ήμουν μόνος μου. Είχα την πάντα μου, είχα τους φίλους μου. Άντε πάλι. Αυτό είναι το λάθος που κάνεις. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το συναίσθημα από τη δουλειά, δεν πρόκειται να προχωρήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις καριέρα. Μα τι θες δηλαδή, να πάμε με την πάντα του Μπαρμπαδί μου και του χρόνου να είμαστε στα αζήτητα? Ενώ μόνος μου. Βέβαια το πιστεύω. Would I be sitting here on my ass wasting my time? Ειδικά αυτό το κομμάτι, η αγάπη και αυτό το άλλο. Ο πιο γλυκός θάνατος. Θα γίνουν super hit. Δεν το λένε ο πιο γλυκός θάνατος. Το τραγούδι της Αστερόπης. Αυτός είναι ο τίτλος. Σιγά και να μην το πούμε το τραγούδι του Μπαρμπαδίμου. Είμαι 30 χρόνια στη δουλειά. Θες να μ' ακούσεις? Όχι. Θες? Ναι. Όπως λες το ναι, είναι σαν να πεις όχι. Πες το δυνατά να ακουστεί, να το πιστέψεις κιόλας. Ναι. Ναι. Πιο δυνατά. Ναι. Ναι. That's it. Ναι. Αυτό είναι. Τι αυτό είναι, ρε Λιλίκα? Είσαμε τα καλά σου. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μην το πειράξεις καθόλου, καθόλου, καθόλου. Παντελάκι, μη. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το φοράω. Ναι, ωραία λοιπόν. Κι εγώ με αυτό το πράγμα δεν κοιμάμαι. Πράγμα εγώ? Μπράβο. Ρε Παντελάκι, τι να σου πω έτσι όπως πήγες και έγινες. Κοίτα εδώ. Σαν το σταυρίδι με μαλλί είσαι. Ωραία. Συνήθισε εσύ το σταυρίδι. Γιατί εγώ αυτή τη μαλακία δεν τη συνηθίζω με τίποτα. Γιατί ρε μωρό, μια χαρά είναι και από φυσική τρίχα. Ναι, εφόρα το εσύ τότε. Θεά. 36, 29... Τι κάνεις εκεί? Παίρνω διαιτολόγο. Κόφτο λέμε. Θα παίρνω τηλέφωνο όποιον θέλω. Με έχεις καταπιέσει Λιλίκα, πάρα πολύ. 18 χρόνια την ίδια ιστορία. Πάτησε στον άργο. Σόντο μου. Τι είναι ρε παιδιά? Λιλίκα, άφησες μουστάκι σου, πάει. Καλά πάει αυτός, πέταξε. Τι έγινε ρε φίλε, ούτε σήμερα? Ούτε. Τι ρωτάς και εσύ μωρέ Παντελάκι μου? Είναι δυνατόν να τον είχε πάρει άλλη τηλέφωνο? Θα με έβλεπε έτσι, σαν τον Μάρκο Μπότζαρη, και θα μου έλεγε σου πάει? Πάει παιδιά το ρητάκι. Έριξε μαύρη πέτρα, ξεχάστε τη. Τι ξεχάστε ρε Σότο? Η κοπέλα είναι στην Αμερική, έχει τρεχάματα με τον πατέρα της, χειρουργία, ιστορίες. Κάθε και λίγο το μυαλό της εμάς, θα'ναι. Ναι, ρε, εντάξει, αυτό καταλαβαίνω, αλλά το κινητό γιατί το έχει συνέχεια κλειστό? Για σταθείτε, ρε παιδιά, πότε ήταν η τελευταία φορά που μας πήρε και μιλήσαμε? Πριν από 10 μέρες. 4 ώρες και 15 λεπτά. Τα δευτερόλεπτα ξέχασες. 3. Σιγά μην τα ξέχναγε. Έτσι μου έρχεται, ρε παιδιά, να πάρω ένα αεροπλάνο, να πάω να τη βρω. Ένα τηλέφωνο χτυπάει. Ναι, μωρέ, το δικό μου είναι. Ένας ηλίθιος παίρνει από το πρωί και το κλείνει. Το κλείνει? Ποιος το κλείνει, Λιλίκα? Καλά, εσύ κόλλα το μουστάκι σου και μετά ζήλεψε. Τώρα θα σου δείξω. Κοίτα άνθρωπος. Ναι. Άστο αυτό.
Ναι, ποιος είναι? Ρίτα. Κοίτα. Ρίτα, και εσύ είσαι. Ναι. Έλα ρε μωράκι μου. Έλα ρε μωράκι μου, πού είσαι, τι... Για δεν έπαιρνε σε μένα. Ποιο? Ποιο το δικό μου? Θα το πετάξω το γαμημένο... Τι? Κάτι σοβαρό. Σοβαρό? Τι σοβαρό? Ρε Ρίτα. Ρητάκι, μ' ακούς? Γαμώ την κινητή και την ακίνητη τηλεφωνία μου μέσα. Τι σου πέρε, Σωτήρη? Θέλω να μας μιλήσει κάτι σοβαρό. Σοβαρό, τι σοβαρό? Ξέρω εγώ. Μάλλον θα βρει και κανένα παιδαράκι στο Μπρούκλιν με κανένα πλατάνη και θα της κάνει σκιά. Καλό. Έλα ρε, πλάκα κάνω. Δεν πας στο διάλογο, λέω εγώ, ρε. Και φορά και το μουστάκι. Καλά σου λέει, Σταυρίδη. Γεια σου, Διδάφυλλε. Καληνύχτα. Να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε έτσι, να έχεις αυτό το ύφος. Εντάξει, καταλαβαίνω πως νιώθεις που σου έχω πει ψέματα τόσο καιρό, αλλά... Έλα και εσύ λίγο στη θέση μου, να καταλάβεις τι περνάω ένα μήνα τώρα. Τι περνάς, Τριαντάφυλλε, για πες μας. Ζω το παιδικό μου όνειρο και όχι μόνο δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος, δεν μπορώ να σε κοιτάω στα μάτια. Δεν μπορώ να κοιτάω τους φίλους μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Κατάλαβε με λίγο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σου πω. Και δεν καταλαβαίνω τι κάνεις. Γιατί δεν είπες την αλήθεια από την αρχή? Θυμάσαι στην παραλία, όταν το ανακοίνωσα, την αντίδραση όλων σας. Η Λίλη μου είπε ναι, και τι τους είπες, με ύφος δεν τρέπεσαι λίγο? Λες και αυτό εγώ που μου κάναν την πρόταση. Και εσύ κρέμασες κάτι μούτρα μέχρι την άμμο. Ναι, μην τα λέμε πάλι. Εγώ κρέμασα μούτρα γιατί το έμαθα μαζί με όλους. Ωραία, Στερόπη. Φοβήθηκα να σου το πω. Έκανα λάθος. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθη. Κάτι εντελώς άσχετο με όλα αυτά. Δηλαδή... Τι άσχετο? Ότι σ' αγαπώ. Ψεύτρα. Σε τι θες να σου ορκιστώ? Στο μουστάκι του Παντελάκη. Κάναμε τα παιδιά με το συμβόλαιο. Μωρό μου, εσύ ξέρεις. Εγώ μαζί σου ό,τι και να αποφασίσεις. Αποφάσισα. Τι? Να συνδυάσω τη δουλειά με το συναίσθημα. Και? Θα κάνω καριέρα με την μπάντα του Μπαρμπαδί μου. Hey! Να ρε βλήμα! Που πήγες και έσκησες στο συμβόλαιο. Ναι, το ηλίθιο. Ρε, πάτε καλά. Ρε, Τριαντάφυλλε, καλά σου λένε. Αυτές τις ευκαιρίες δεν είναι να τις πετάς έτσι. Ρε, τρελαθήκατε τελείως. Εσείς δεν με φτύνατε, δεν με έλεγατε προδότη Ιούδα. Θωμά. Θωμά. Ναι, ρε, εσύ, αλλά μαζευτήκαμε όλοι μαζί και θέλουμε να σου πούμε κάτι. Τι? Ένα. Το μετανιώσαμε που σου μιλήσαμε έτσι. Πώς το πάθατε? Πώς το πάθανε? Το πάθανε. Γιατί να σου πω κάτι, στο κάτω-κάτω εσύ είσαι πάντα. Εσύ έγραψες τα τραγούδια, εσύ έφερες και τους μουσικούς. Εμείς τώρα εντάξει, εμείς την πλάκα μας κάναμε. Είστε μεγάλες καρδιές, ρε! Είμαστε. Και εσύ το μετάνιωσες ψηλέ? Κοίτα, βασικά ρωτά εγώ. Ναι. Στα αρχίδια μου. Ναι, βέβαια, εσύ είχες να φέρεις τη βύση, να κάνεις το πους. Το πους, το πους. Ωπορε ψηλέ, πώς το ξέχασα.
Σκάστε, σκάστε λίγο να μιλήσω. Πήρε τηλέφωνο εδώ στο μαγαζί. Η Βυσή, σοβαρολογείς. Ναι, ρε, εγώ το σήκωσα. Και γιατί είπε. Είπε. Αναργησοφάκι. Έλα, ρε, Παντέλα. Για ένα λεπτό σε πείτε. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει ένα όριο. Το παρατραβήξατε. Πω, δεν το πιστεύω. Ήρθε στα αλήθεια. Μαλάκα η Δύση. Με πιτζάμες. Στόπα, ρε, δε στόπα. Παιδιά, γεια. Να πω γρήγορα μέσα. Ωραία. Ω, sorry. Σας τρίμωξε. Δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε. Πάμε, παιδιά, φύγαμε γρήγορα. Άντε, ρε, ξεκίνα. Τι έπαθες. Πήγες στα μάξι μου με τις πιτζάμες. Η Δύση, τι λες να έπαθα. Να σου πω κάτι. Αυτό με τη Βρύση να το συζητήσουμε μια φορά γιατί εγώ βιάζομαι. Φοβερό γιούμορ. Ρε Άννα, να σου πω κάτι. Μισό. Να σου πω, όταν λες Άννα, εννοείς εμένα, έτσι. Ναι. Ωραία. Για λέγε. Είσαι πολύ ωραίο άτομο. Δεν πίστευα θα πάρεις τηλέφωνο και μετά από τόσο καιρό. Γιατί καλέ. Βρήκα αυτό στην τσέπη μου και λέω, για να το έχω. Κάποιος γνωστός θα είναι. Καλά, είναι θεά. Ναι, θεά. Να σου πω ρούχα φέραμε. Αμέ. Καλά, και εσύ γιατί βγήκες με τις πιτζάμες. Την κοπάνησα. Λοιπόν, πού θα με πάτε. Στο πιο hot club της πόλης. Φύγαμε. Τι έγινε, ρε Σόντο. Πολύ κόσμο έχουμε σήμερα. Τι πάθαμε. Ξέρω, ρε Ψηλέ. Άρα, ρητάκι, γάμω την Αμέρικα. Για πού πάτε εσείς? Πάμε να παρκάρουμε και ερχόμαστε. Α, οκ. Ωραία είναι εδώ, ε. Τέλεια είναι εδώ. Πάμε. Πάμε. Τι έπαθες? Η Δύση. Η Άννα. Δεν το πιστεύω. Δεν στο παρελθόν θα έρθει για πάρτι μου. Άννα. Ορίστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Συγγνώμη, γνωριζόμαστε από κάπου. Αυτό ήταν που θα έρθει για πάρτι σου. Κυρία Δύση. Μεγάλη μας τιμή, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Εσάς πώς σας είπαμε? Σωτήρης όχι, Γιώργος. Δηλαδή εγώ τώρα χάρηκα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Μα, περάστε. Εμένα πώς με είπαμε? Φάζω, Πίτσια καλλιτεχνών. Εδώ. Παιδιά, η Άννα! Σας το είπα ότι θα έρθει! Ναι! Αιώνιος θαυμαστής σας! Καλά, ό,τι πεις! Τι ωραίο μαγαζί που είναι αυτό! Αλλά τόσο καιρό! Μας το σνομπάρατε! Ποιος εγώ! Ποτέ! Ποτέ! Τζάπα την κατεμοιάζαμε! Έλα πάμε τα σουνάνια! Παρακαλώ! Ευχαριστώ! Γεια μας! Γεια μας! Θα μας πεις ένα τραγούδι! Ναι, τραγούδι! Εμένα λένε τώρα! Όχι, εμένα λένε! Τέλεια! Αλλά δεν τραγουδάω! Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό! Να αφήσει πόρτα έντιαμε. Και αν εσύ εποστάθηκες, εγώ έπεσα χαμέ. Καλώνησε τη νύχτα σου με τσίνον τον μπελό. Κι εγώ να πάω να σας το τσέξω. Στείλε με σωτέ καλό. Γιατί ομιλεί την Κυπριακή? Ξέρω εγώ, πίτσια καλλιτεχνών. Άσε και πόψε να βγεις. Μου λες τα σιούλες της γης. Θα γυρώ στο χορκό. Λαμπρατσά! Ήταν πω! La
ότι είμαστε τζιθιό ποτσι ποδά. Καλά να λάμε γκρουσούμε σιόρ τον τραχανά. Να δεις καμιά να δεις λαλείς για φούρκους και για γκολ. Τσάες τις καρτάνες ρε κουμπάρε να σου στούμε χερό. Άμα ένα σου φκεί το μάτι. Είσαι ένας πεζεβέγγις. Πού να πάει να την ευρύς. Άντρα! Όχι βέβαια. Μου πέσε μια δισκομπάλα ρε παιδιά στο κεφάλι. Πώς να με κάνω. Πού είμαι. Στον Παρπαδήμο! Και τι δουλειά έχω εγώ εδώ στον Παρπαδήμο. Εγώ πρέπει να είμαι στις συναυλίες τώρα, στην Αυστραλία. Ανά, εγώ σε έφερα. Ακυρώσεις συναυλίες για πάρτι μου. Για πάρτι σου. Τι λες, αγάπη μου. Τι είναι αυτά που λες. Έχεις ταλέντο στην απάτη. Αθωότητα στο μάτι. Είσαι άλλη μία κοπιά. Με δυο λόγια στα ψοφιά. Λαμπρατσά, λαμπρατσά, με τέσσα μπαλατές. Λαμπρατσά, λαμπρατσά, με τέσσα μπαλατές. Α, είσαι μια άλλη απάτη. Α, αμένα σου βγει το μάτι. Α, τηλέφωνο ρε. Κανείς. Ναι, ναι, έλα, γιαγιά. Τι έγινε, καλέ, τι έπαθες. Τι ρίχεις γκόμενο. Τι βλακίες είναι αυτές, παιδί μου, που λες. Και τότε αυτό τι είναι. Αυτό, τσίχλα. Τσίχλα. Φέρ' το εδώ. Και μου λες βλακίες. Τι βλακίες, παιδάκι μου, εδώ μιλάνε τα στοιχεία. Σου πέφτουν προφυλακτικά από τις τσέπες. Χτυπάει το τηλέφωνο και σε λέω μου και γελάκια. Τυχαίο, δεν νομίζω. Τυχαίο, δεν νομίζω. Και τι σε νοιάζει εσένα. Άστε το τι με νοιάζει εμένα και λέγε. Άντρας. Άντρας. Τι το λες έτσι, ρε Αστερόπη. Ναι, άντρας. Κάνω υπέρβαση. Τι με κοιτάς, παιδάκι μου, σαροφός. Τι σε κοιτάω. Ξαφνικά μου λες ότι πας με άντρες, πεταμένα λεφτά. Και μου λες σε κοιτάω. Αυτός δεν είναι σαν τους άλλους. Είναι special edition. Ποιος είναι, τον ξέρω, πώς τον λένε, τι δουλειά κάνει, πόσο χρόνο είναι. 20. Στις άλλες δεν απαντώ. 20! Σταμάτα, παιδάκι μου, θα σε ακούσουν από κάτω. Ναι, 20, γιατί. Τέλεια. Να σου πω, πού τον γνώρισες, στην πενταήμερη. Όχι, στο φροντιστήριο. Λέγε ποιος είναι. Δεν σου λέω τίποτα. Θα μάθεις όταν έρθει η ώρα. Χαμός! Χαμός! Για να κατεβηθήσεις από εκεί πάνω. Το έκανε το θαύμα της Παλίβης. Τι θαύμα έκανε η Βύση, κύριε Μπράτε. 14 προσφορές μέσα σε 2 μέρες. Όλοι θέλουν να αγοράσουν τον Παρπαδήμος όσο. Δεν πάνε να θέλουν. Δεν το πουλάμε. Ναι. Mm. Για δείτε τον αριθμό στην τελευταία προσφορά εδώ κάτω-κάτω. Oh! Έτσι έκανα κι εγώ όταν είδε το ποσό. Εγώ δεν κάνω έτσι για το ποσό.
Τσιλιχρήστος! Βίλα Μπαρμπαδήμος θα γίνει το μαγαζί μας. Ο κύριος Στεφάνου ήδη έχει συμφωνήσει, ε. Α, τι τον νοιάζει. Αυτός πάει Λονδίνο. Χαίστηκε. Αυτός χαίστηκε. Εμείς τι κάνουμε. Πάντως μην διανοηθείτε να πείτε αυτή την προσφορά στο Σότο. Γιατί σας το λέω από τώρα, θα σε πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Έτσι κι ακούσει Τσιλιχρήστος, θα σας δαγκώσει το αυτί. Αχα. Βίλα Μπαρμπαδήμος. Βίλα Μπαρμπαδήμος. Καλά, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πες το καλορίζικο, πες το τζίλι από το τζίλι. Να σας πω, κύριε Τσίλι Γιώργο, τι έχετε πάθει επιτέλους? Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα. Σας παρατάω και αρχίζω από την αρχή. Φεύγω Σαλόνικα. Τι? Μας παρατάει, λέει. Πάει Θεσσαλονίκη. Γιατί? Ήρθε το ρητάκι. Μετακομίζω, Μπαρμπαδημότες. Αυτό ήταν. Τέλος. Έλα ρε. Ναι, μόλις. Μόλις σου λέω, στα αεροδρόμια είμαι ακόμα. Ναι ρε, χώρισα. Άσε με την τρελή. Με έπριξε. Πήγα να την πετάξω στον τάμε, στο τσάκρατο. Και να σου πω και κάτι. Με αυτά που βλέπω εδώ, σιγά μην ξαναφύγω. Έλα, έλα, σε αφήνω γιατί έχω θέμα. Γεια, γεια. Παπάκι! Νίκο! Είσαι εδώ. Έλα ρε! Πάρε το. Καλό εγώ να σε πάω. Αστέρι, πόσο μόρφινες έτσι. Τι έκανες? Μην πεις. Χωρίς με το ροκά. Μπράβο, ρε Νίκο, πού το κατάλαβες? Τι που το κατάλαβα, ρε κορίτσι, με συλλάβεις, αυτά φαίνονται. Αφού τώρα που βγήκα και σε είδα με τα τακούνια, λέω μέσα μου. Άσε, καλύτερα μην το πω. Τι είπες μέσα σου? Γιατί εσύ δεν κάνεις δρόμικες σκέψεις. Και εσύ που το ξέρεις, παπάκι? Γιατί αν έκανες, θα τις ήξερα. Σόπα. Σόπα. Να με πιστεύεις, ε. Καλύτερα. Ναι. Όντως δεν κάνω. Αλλά ξέρεις γιατί? Γιατί? Δεν προλαβαίνω, μωρό μου. Oh. Μέχρι να την κάνω, πραγματοποιείται. Τι λες? Κοίτα να δεις. Έλα, ρε. Αστάστα στον Νίκο, που τη ζω ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, εσύ τώρα που με είδες, τι σκέφτηκες? Να σου πω. Πού σου ξανάρθω, πού στις. Οχ, ο Ρουκάς. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε παλιωτόμαρο? Εγώ, περιμένω εσένα. Κάθε μέρα έρχομαι από το πρωί και περιμένω πότε θα έρθει το παιδί από το Λονδίνο. Δεν το πιστεύω. Σου λείψαν οι σφαλιαρίτσες σου. Αμέ, εσένα, μήπως θες καμιά για το καλό σε ορισμό. Α, τα ίδια πάλι. Σταματήστε. Α, τα παιδιά. Κοίτα τα παιδιά. Όλοι εδώ. Ναι, όλοι εδώ. Τι κάνεις? Καλά. Εσείς γιατί είστε μαζί? Ρε, τα έχετε. Και από πού έρχεστε, πού ήσασταν? Διακοπές στο εξωτικό Πακιστάν. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Γυρνάω μετά από τόσους μήνες και σας πετυχαίνω εδώ. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Οι άλλοι πού είναι? Για κοίτα πίσω σου. Δεν το πιστεύω, όλοι εδώ. Εσύ! Παντελό! Καλώς ήρθες, ρε! Τι κάνετε! Καλώς εδώ, ρε! Τι, δεν πιστεύω να ήρθατε να πάρετε το ζευγαράκι. Όχι το ζευγαράκι, τα ζευγαράκια. Έρχεται και ο Σόδος με τη Ρίτα. Πότε τώρα? Τώρα που να είναι. Εσύ τι έγινε, δε φυτρώνει? Το ξυρίζει κρυφά. I'm fabulous! Α, τα παιδιά! Ρίτα, Σωτήρη! Πού είσαι, ρε Τσίλι? Πού είσαι, ρε Ψιλέ? Πού είσαι, ρε Ψιλέ? Πού είσαι, ρε Ψιλέ μου? Πάμε. Πού είσαι, ρε Ψιλέ? Ριτάκι! Ναι. Τι είναι αυτό εδώ? Θα κάνει Τσίλι Γιωργάκη. Ναι, η δυναστεία των Τσίλι. Άρε, αλυταρά, Τσίλι, τι έκανες εδώ? Θα σκορπίσουμε παντού, Τσίλι Γιώργους. Μπας και μπει καμιά τάξη αυτή τη ρημάλα τη χώρα. Ρε παιδιά, μου λείψατε πάρα πολύ. Αχ, πες μου σε παρακαλώ, τη χώρισες με την Ξινή? Ναι, μωρέ, άσε με, έπρεξε. Ο Μπαρμπαδήμος, τι γίνεται? Ο Μπαρμπαδήμος, αγόρι μου, καλπάζει. Με καβαλάρι ποιον? Ποιον? Τον Μπράτο. Άσε που έρχεται εκεί η Βύση κάθε εβδομάδα. Η Βύση. Ευτυχώς που την έφερες εσύ και μας έσωσες. Ρε Τριαντάφυλλα, μην το πειράζεις. Ρε παιδιά, με θέλετε πίσω? Μπα! Πάρε, Ψηλέ. Τόσους μήνες δεν σήκωσε το ξέρω να πάρεις ένα τηλέφωνο. Τώρα τι θέλεις να κάνουμε? Τι να κάνουμε, ρε παιδιά?
Να γεράσουμε μαζί, ρε μαλακισμένα, αυτό θέλω. Εγώ λέω πάντως να κάνουμε κάτι καλύτερο. Τότε. Τι. Πρέπει να κάνουμε πάρτι κι όλα θα πάνε καλά. Με του Θεού την αγάπη πρέπει να κάνουμε πάρτι κι όλα θα πάνε καλά. Με του Θεού την αγάπη πρέπει να κάνουμε πάρτι. Πάμε, τρέχουμε, δεν σταματάμε, δεν μασάμε, ξεπερνάμε τα εμπόδια και πετάμε ψηλά, ψηλά, ψηλά. Εμείς θα κλέψουμε το φως από τα άστρα, τα παράπονα και τα μίζερα, ξέχασέ τα, άφησέ τα πια άστρα. Τρέχουμε τώρα, έλα, τρέχουμε τώρα, με κολώνουμε αυτή τη στιγμή. Πήραμε φόρα κι αν μας χάσει ανηφόρα, εμείς έχουμε κι άλλη αντοχή. Τρέχουμε τώρα, έλα τρέχουμε τώρα, είναι όμορφη η διαδρομή. Πήραμε φόρα χίλια μίλια την ώρα κι άλλα χίλια στην άλλη στροφή. Ανεβείτε να μας πάτε ψηλά, ψηλά, ψηλά. Πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα πάρτι. Να τα σπάσουμε, να ρισάξουμε και να ακουστούμε μέχρι τη Σπάρτη. Πρέπει να κάνουμε πάρτι κι όλα τα πάνε καλά. Είναι μεγάλο πακέτο η αγάπη, μα εμείς τα κάνουμε πάρτι. Πρέπει να κάνουμε πάρτι για τελευταία φορά. Είναι μεγάλο πάλι η αγάπη, μα εμείς θα κάνουμε πάρτι, 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 πάρτι. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness.